Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα του τουρισμού και είδαμε βεβαίως και από εχθές ήδη τι συμβαίνει στο Παρίσι με την παρουσία της Χαλκιδικής, κυρίως εκεί, αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε να συνδεθούμε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Έλενα Κουντουρά, που είναι μαζί μας από το Παρίσι. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Θέλω να μιλάτε λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούω. Βεβαίως. Όσο μπορώ θα μιλήσω. Να πούμε λοιπόν, κυρία Κουντουρά, για την παρουσία της χώρας μας και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, την ίδια την Κεντρική Μακεδονία στην περιοχή και κυρίως τη Χαλκιδική, σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση του Παρισιού. Βεβαίως. Η Top Resa είναι μια εξαιρετική και πολύ σημαντική έκθεση στο Παρίσι. Η Χαλκιδική συμμετέχει, νομίζω, ήταν συνεκθέτες μας και η Ένωση Ξενοδόχων, εξαιρετική, mm-hmm. αλλά και η περιφέρεια ολόκληρη. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Η παρουσία τους εδώ είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζονται όλοι οι tour operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, ώστε να γνωρίσουν την πατρίδα μας και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη Χαλκιδική. Έχουμε πληρότητες μέχρι ακόμα και το Σεπτέμβριο 80-85%. Mm-hmm. Ο Οκτώβριος επίσης κινείται πάρα πολύ θετικά και πιστεύουμε ότι για τη Χαλκιδική ειδικά η χρονιά αναμένεται να κλείσει με αύξηση έως και 10% το 2017. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στις διανυκτερεύσεις. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την υπέροχη περιοχή της πατρίδας μας. Έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και νομίζω ότι κάθε χρόνο μπορούμε να ενισχύουμε και τις παραδοσιακές αγορές που είναι, όπως γνωρίζετε, η Ρώση, η Γερμανή και η Βρετανική αγορά, ναι. αλλά και να γνωρίσουν τη Χαλκιδική και νέες αγορές. Όπως είναι η Γαλλία, η οποία από ό,τι είδαμε κιόλας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή. Ο στόχος βεβαίως, κυρία Κουντουρά, είναι ο 12μηνος τουρισμός. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Για μας, όραμά μας είναι και στόχος μας 365 μέρες το χρόνο τουρισμό. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε εξειδικευμένες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις προκειμένου να μπορέσουμε να φέρουμε τουρίστες όλο το χρόνο, τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν όλο το χρόνο. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Χαλκιδική. Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να κλείσουμε συμφωνίες για να έρθουν να δουν την περιοχή και δημοσιογράφια αλλά και ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να, αν θέλετε, προωθήσουν καλύτερα την πατρίδα μας και την περιοχή της Χαλκιδικής. Και πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια να είμαστε η δεύτερη επιλογή ως Ελλάδα για τους Γάλλους. Όταν mm-hmm. στο παρελθόν, και όταν εγώ τουλάχιστον ανέλαβα, ήμασταν περίπου τέταρτη-πέμπτη επιλογή. Είναι μια πολύ σπουδαία επιτυχία. Θα φέρουμε πάνω από 1.900.000 Γάλλους επισκέπτες. Θα πλησιάσουμε τα 2 εκατομμύρια. Ένα νούμερο εξαιρετικό και πιστεύουμε ότι η Χαλκιδική χρειάζεται, αξίζει και μπορεί να διεκδικήσει μεγάλο μερίδιο και Γάλλων επισκεπτών. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, για την επικοινωνία που είχαμε από την έκθεση αυτή του Παρισιού. Καλό σας βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, την αγάπη μου.